αφετηρία της τοποθέτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτό το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, απέναντι δηλαδή στα εκρηκτικά προβλήματα των γυναικών, των υπογόνιμων ζευγαριών, είναι η δωρεάν κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και του προγεννητικού ελέγχου, του τοκετού, με την ολόπλευρη στήριξη της μητέρας και του νεογνού στα πλαίσια ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, ένα σύστημα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και στηριγμένο σε ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με όλες τις ειδικότητες, ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίζονται οι παράγοντες που επιδρούν στη γονιμότητα γυναικών και ανδρών, ανάμεσά τους φυσικά και οι επιβαρυντικοί παράγοντες των συνθήκων εργασίας, με λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο της δουλειάς της εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν πως τέτοια σύνθετα ζητήματα απαιτούν επιστημονική, κοινωνική έρευνα και διεπιστημονική συνεργασία. Όμως, με το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά αντίθετα εδραιώνεται το σημερινό προβληματικό τοπίο στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γιατί κριτήριο παραμένουν τα κέρδη των ιδιωτών, των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο και όχι οι ανάγκες των γυναικών και των υπογόνιμων ζευγαριών. Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να κομπάζει για την νομοθετία, όπως λέει, την κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους, όπως μάλιστα αναφέρθηκε στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, γίνεται λόγος για το σύγχρονο τρόπο ζωής, ή για το ότι οι σημερινοί ρυθμοί διαβίωσης οδηγούν συνεχώς περισσότερες γυναίκες σε δημιουργία οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως, για να δούμε τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι σημερινοί ρυθμοί διαβίωσης για τις χιλιάδες εργαζόμενες ή άνεργες γυναίκες που τορπιλίζουν την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια και τις αναγκάζουν να το αναβάλουν για το απότερο μέλλον. Είναι ή δεν είναι η γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η συχνή περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και την ολιγόμενη, κακοπληρωμένη εργασία, η έλλειψη σταθερού ημερίζου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, η καθήλωση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, είναι, ή δεν είναι το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων και η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που εκτός των άλλων αφήνει απροστάτευτες τις εργαζόμενες ή ακόμα και τις υποψήφιες εργαζόμενες στην εργοδοτική βία, που τις απολύει όταν μένουν έγκυες ή δεν τις προσλαμβάνει καν αν δηλώσουν στη συνέντευξη ότι επιθυμούν να κάνουν παιδί. Είναι ή δεν είναι η εντατικοποίηση της εργασίας που επιβαρύνει ιδιαίτερα τον γυναικείο οργανισμό, δημιουργώντας και προβλήματα υπογονιμότητας αλλά και άλλα προβλήματα. Είναι ή δεν είναι οι συνθήκες της εκρηκτικής ακρίβειας, η αγωνία σχετικά με το πώς θα καλυφθούν το ενίκιο, ο λογαριασμός του ρεύματος, το κόστος των βασικών ειδών διαβίωσης. Είναι ή δεν είναι η συνεχής υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας του παιδιού και της μητρότητας που επιβαρύνουν τα νέα ζευγάρια εξ ολοκλήρου της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και τις νέες γυναίκες. Για αυτά τα ζητήματα και άλλα, η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τηρούν σιγή ιχθύως. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για τις αντιλαϊκές ράγες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που οδηγούν στον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέροντας σε αντιπαράθεση ακριβώς το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας κατ' επέκταση. Και ακριβώς σε αυτές τις ράγες πορεύεται φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και σε τελική ανάλυση παρουσιάζεται ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας στην επιλογή ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη και στη δημιουργία οικογένειας. Κριτήριο λοιπόν για την ελόγω νομοθετική πρωτοβουλία δεν είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών, τεχνολογικών επιτευγμάτων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τις ανάγκες των γυναικών και των νέων ζευγαριών. Κριτήριο αποτελεί η προσπάθεια να διαχειριστείτε τα αδιέξοδα που διαμορφώνει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δική σας πολιτική σε σχέση με την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, χωρίς όμως
μέτρα προστασίας της μητρότητας και στήριξης της οικογένειας. Και στο πλαίσιο αυτό, να θυμίσουμε πως οι επιχειρηματικοί κολοσσοί στο πρόσφατο παρελθόν επιδοτούσαν την κρυοσυντήρηση των οαρίων των εργαζόμενων γυναικών και του παρουσίαζαν, άκουσον, ως κίνητρο παρακίνησης για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών που θέλουν να αφοσιωθούν στην καριέρα χωρίς να θυσιάσουν τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας. Προφανώς, κριτήριο αυτών των κολοσσών δεν ήταν η διευκόλυνση της εργαζόμενης γυναίκας, αλλά ο υπολογισμός του ωφέλους για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, εκτιμώντας με βάση έρευνες ότι οι γυναίκες είναι πιο παραγωγικές όταν δεν έχουν οικογένεια και παιδιά να αποσπούν το ενδιαφέρον τους για την επιχείρηση. Αλλά ούτε καν για το δυσβάστακτο κόστος των υπηρεσιών της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπάρχει ή γίνεται λόγος, αν θέλετε, πρόβλεψη, δεν υπάρχει πρόβλεψη στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Όταν είναι γνωστό ότι οι γυναίκες, τα ζευγάρια ακριβοπληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι κάθε προσπάθεια εξωσωματικής κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ. Ενώ πανάκριβα είναι και τα απαιτούμενα φάρμακα τα οποία ο ΕΟΠΗ χορηγεί δωρεάν μόνο τις 4 πρώτες φορές. Την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχει απόλυτη κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον χώρο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το 2018, αυτά τα στοιχεία έχουμε, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 15.000 κύκλοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γεννιούνται πάνω κάτω ή πάνω, αν θέλετε, από 2.500 παιδιά ετησίως. Από το συνολικό αυτό αριθμό εκτιμάται ότι σε δημόσια νοσοκομεία γίνονται μόλις 1.000 κύκλοι. Από τις περίπου, αναφέρθηκε, 60 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής και τράπεζες κρυοσυντήρησης που λειτουργούν στη χώρα μας, όπως αποτυπώνεται στον κατάλογο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά ιδιωτικές δομές. Ενώ τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία υποστηρίζονται οι σχετικές υπηρεσίες, δεν είναι ούτε 10. Βέβαια, και σε αυτές τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων δεν υπάρχει το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ο αναγκαίος εξοπλισμός συγχρόνως για τις αναγκαίες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε καθορισμένο χρόνο, ημερομηνίες αν θέλετε, με αποτέλεσμα η γυναίκα, το νέο ζευγάρι να αναγκάζεται να απευθύνεται και να χρυσοπληρώνει στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Όλα λοιπόν τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι οι σύγχρονες δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της επιστήμης, όπως οι τράπεζες οαρίων, ομφαλικών κυττάρων και άλλα, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Εξάλλου, ο ετήσιος τζίρος των ιδιωτικών μονάδων υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύριων ευρώ. Και ο τομέας της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτελεί διακηρυγμένο φιλέτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους στον χώρο της υγείας, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των γυναικών σαν μια ευκαιρία για παραπάνω κέρδη. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες του χώρου δεν περιορίζονται στην εγχώρια πελατεία, αλλά έχουν το βλέμμα τους στραμμένο έξω από τα σύνορα της χώρας, στα κέρδη που μπορεί να τους αποφέρει η παραπέρα ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, το οποίο το δυναμικότερο τμήμα θεωρούνται οι υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτσι λοιπόν, με αυτό το κριτήριο προωθείται και την πολυδιαφημισμένη αύξηση του επιτρεπτού ορίου ηλικίας στα 54 έτη. Και σύμφωνα βέβαια με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπως αναφέρεται, τουλάχιστον η αύξηση του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για να υποβληθεί μια γυναίκα σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό της χώρας μας, καθιστώντας το περιβάλλον στην Ελλάδα εξαιρετικά φιλικό για τα υπογόνιμα ζευγάρια που ταξιδεύουν στην πατρίδα μας από άλλες χώρες του κόσμου προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Το νομοθετικό όμως πλαίσιο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποκλεί από τις θεραπείες υποβοηθούμενες αναπαραγωγής γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερες των 45 ετών. Προφανώς λοιπόν για την κυβέρνηση
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας των διάφορων ευρωπαϊκών χωρών υπερβαίνει το επιστημονικό κριτήριο και την διεπιστημονική συνεργασία. Χαρακτηριστικά, η ίδια η Εθνική Αρχή σημειώνει ότι, μιλώντας, κάνοντας αναφορά για τις διάφορες χώρες, ότι η ευθύνη για την αποδοχή της όποιας ηλικίας της γυναίκας που πρόκειται να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση ανήκει στο γιατρό, που παίρνει την απόφασή του σύμφωνα με το επιτρεπτό της συνολικής εικόνας της υγείας της γυναίκας. Ο στόχος της ρύθμισης αυτής παρουσιάζεται η ενίσχυση της οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα από τη σύμπραξη ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Έρχεστε παράλληλα μέσω του άρθρου 13 να ιδιωτικοποιήσετε ακόμα και τις λειτουργίες της Εθνικής Αρχής με τη διαδικασία της ανάθεσης έργου στο όνομα της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, με ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται για το επιστημονικό της έργο. Συνεπώς, αυτό που έχουν και αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, οι γυναίκες, τα νέα ζευγάρια, τα ζευγάρια σήμερα, έχουν από τη μία μεριά τις δυνατότητες που δημιουργεί η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των γυναικών, των νέων ζευγαριών, τη δυνατότητες για απόκτηση ενός παιδιού μέσω της μεθόδου της ιατρικούς υποβοηθούμενης αναπαρουγής, και από την άλλη έχουμε τις παρενέργειες, βιώνουν μάλλον τα νέα ζευγάρια, οι γυναίκες κατ' επέκταση, τις παρενέργειες που συνεπάγεται η μετατροπή των επιστημονικών κατακτήσεων σε εμπορεύματα και η αξιοποίησή τους με βάση το κριτήριο του κέρδους. Έτσι, απέναντι στις κυβερνητικές καινοτομίες που παρουσιάζεται μάλιστα προκλητικά ως ρυθμίσεις που διασφαλίζουν και τα δικαιώματα των γυναικών, απάντηση, κατά τη γνώμη μας, είναι η απέτηση για μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας της μητρότητας, ενίσχυση των νέων ζευγαριών και η διεκδίκηση για πλήρη κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων του προγενετικού ελέγχου, της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του τοκετού και πάει λέγοντας. Επί της αρχής, κύριε Πρόεδρε, θα επιβλαχθούν, θα έχουν τη δυνατότητα στις επόμενες επιτροπές και στην Κατάρθρο και στη Β' Ανάγνωση, αλλά και στην Ολομέλεια, να τοποθετηθούμε και δια της ψήφου στο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.